Ο Μάτσι πάει έξω και κάνει το σούτ έξω από την περιοχή. Ο Γκρικαλασβίλη στην εκτέλεση παίζει χαμηλά με τον Νταμάχ. Πολύ ωραία κομπίνα. Ο Μάτσι το πλασέ. Διώχνει ο Ντίξον. Περιμένει ο Κροάτης και τώρα υποδέχεται την μπάλα. Περνά απέναντι μια εξαιρετική πάσα. Για τον Φροξιλιά που κάνει το σούτ. Η μπάλα καταλήγει έξω. Ο Κουμής η παλιά για τον Ντίξον στην πλάτη της άμυνας. Πάει απέναντι από τον Ρόιν. Για να δούμε. Θα κάνει το σούτ, τον προλαβαίνει ο Γκρίκα Λάβα. Δημοσθένους, η πάσα είναι καλή απέναντι για τον Μάτσι. Στην περιοχή πλασάρει 1-0 η Πάφος. Στο 42ο λεπτό. Να συμπεριφέρεται όπως συμπεριφέρθηκε σε αυτήν εδώ τη φάση. Η πάσα γυρνάει την μπάλα απέναντι. Θα βρει τον Ντίξον. Αμέσως το σούτ ο Ρόιν πέφτει. Η Ένωση είναι πιο επιθετική στο δεύτερο ημίχρονο και ο Ντίξον κάνει μια βολίδα. Η μπάλα όμως περνά πάνω από την εστία του Ρόιν. Ο Ντίξον άλλαξε ωραία με τον Μπούντιμιρ, έκανε το σουτ. Μπούντιμιρ προσπαθεί να γυρίσει, πέφτει κάτω, δεν υπάρχει κάτι. Την αντίδραση από πλευράς των γηπεδούχων νομίζω την βλέπουμε. Για να δούμε την φάση αυτή. Γύρισμα προς τα πίσω, ο Ντίξον το σουτ. Μπούντιμιρ θα κάνει το σουτ και θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Μάριο Μπούντιμιρ ισοφαρίζει στο 62ο λεπτό, εξαργυρώνει την υπεροχή της Ένωση. Εδώ ξανά υπάρχει και μια υποψία φάουλ στο ξεκίνημα της προσπάθειας με τον Αλαμπή. Φτάνει έξω από την περιοχή, δεν τον μαρκάρει κανείς. Πέρασε η μπαλά. Η κεφαλιά από τον Μπούντιμιρ, το σούτ από κοντά. Ο Πόζεβιτς είναι ο σκόρερ. Ο παίκτης που αντιμετώπισε πρόβλημα τραυματισμού. Ελεύθερος ο στόπερ της Ένωσης. Νικά τον Ρόιν που έτσι κι αλλιώς ήταν εκτός θέσης. Πέρασε, μπήκε στην περιοχή, θα γυρίσει προς τα πίσω ο Μάτσι, θα χάσει την ευκαιρία του αγώνα. Πέρασε την μπάλα, έγινε το σούτ πάνω στο δοκάρι, μεγάλη ευκαιρία ακόμα. Μία για την Πάφο.